Το Γεροπούλου και το Δημήτρη Τάκη πίσω από τις γραμμές. Καλησπέρα Δημήτρη και Ελένη. Και έχουμε καλησπέρα. Τη χαρά και είναι μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, ο κ. Ζαχαρία Ζούπης. Καλησπέρα κύριε Ζούπη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και ο καθηγητής πολιτικών επιστημών, ο κ. Αθανάσιος Διαμαντόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, χαρά μου και τιμή μου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά και κύριε Ζούπη, θα πάμε σε σύνδεση με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Παγκοσταντίνου, για να μας δώσει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από αυτή την είδηση, η οποία πραγματικά προκάλεσε την πολύ έντονη ενόχληση της ελληνικής κυβέρνησης. Συζητάται ήδη πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα διεθνή μέσα, η απόφαση του Ρίσι Σούνακ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, να ακυρώσει την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Παγκοσταντίνου για να μας δώσει τον απόϊχο, αλλά το πρώτο παρασκήνιο και τα αντανακλαστικά βέβαια από την ελληνική πλευρά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, Ελένη και Δημήτρη. Και αυτήν την ενόχληση την εκφράζει και στο αυστηρό μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Ελλάδα και Βρετανία, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η θέση της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τη συζητήσω και με τον Βρετανό ομολογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας. Γάζα, Ουκρανία, κλιματική κρίση, μετανάστευση. Όποιος πιστεύει, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση των επιχειρημάτων. Τώρα πρέπει να σου πω ότι αυτή η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού στην Αθήνα και από την ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζεται φάουλ και πολιτικά απρεπής. Είναι ιδιαίτερα σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση. Και όπως σημειώνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές προς το ACTION 24, αυτή η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού προφανώς οφείλεται στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC One την περασμένη Κυριακή, στην οποία, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο. Αναφέρεσαι, Γιώργο, και στη φράση του, βέβαια, που ενδεχομένως να έφτασε και να είχε έντονα στα αυτιά του Βρετανού ομολόγου του, δηλαδή για τη Μόνα Λίζα, που είπε πώς θα φανταζόταν κάποιος κομμένη στη μέση τη Μόνα Λίζα να εκτίθεται η μισή εδώ και η άλλη μισή στο Λούβρο. Ναι, αυτή είναι η μία εκδοχή, διότι σύμφωνα με κάποια βρετανικά μέσα ενημέρωσης, είχε σε άσχημα στην Downing Street και το σκληρό, θα μου επιτρέψεις το αδόκιμο της έκφρασης ρήμα, που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που όμως ενέχει και μία νομική βάση σε αυτό, το εκλάπησαν. Και ότι δεν είναι ζήτημα ιδιοκτησιακό, αλλά ζήτημα επανένωσης. Αυτό μένει βέβαια να αποσαφινιστεί τις επόμενες ώρες. Γιώργο, βέβαια, τώρα... Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Το γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν προετοιμασμένο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Δηλαδή από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει αυτή τη συνέντευξη, είχε, όπως λες και εσύ, χρησιμοποιήσει κάποιες λέξεις οι οποίες προφανώς διπλωματικά ενόχλησαν την κυβέρνηση τη Βρετανική. Υπήρχε μια προετοιμασία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Τα ίδια τα γεγονότα, Ελένη, υπερβαίνουν την οποιαδήποτε προετοιμασία, με δεδομένο το ασυνήθιστο αυτής της κίνησης. Όσο σχολιαστικό και να ακούγεται από μέρες μου αυτό, διότι ήθιστε οι πρωθυπουργοί που επισκέπτονται μια ξένη χώρα να διατυπώνουν τις θέσεις και δημόσια στα μέσα της χώρας από την οποία φιλοξενούνται και στην οποία θα έχουν τις διμερείς συναντήσεις. Δεν εκφράστηκε κατά την ελληνική κυβέρνηση κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο εκφράζεται εδώ και δεκαετίες ό,τι αφορά στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Και αυτή είναι μια θέση η οποία δεν εκφράζεται απλώς από την τωρινή κυβέρνηση, όπως λένε οι διεπηγές, αλλά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και να πούμε, Γιώργο, ότι εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτός ο διάλογος μεταξύ ελληνικής και βρετανικής πλευράς όσον αφορά το θέμα των γλυπτών, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εν κενό το όλο θέμα. Σαφέστατα, και υπερθεματίζοντας σε αυτό το οποίο μόλις τώρα ανέφερε, Δημήτρη, να πω ότι από την ελληνική κυβέρνηση, ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, αλλά γίνονται ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία και στο Βρετανικό Μουσείο. Και το λέω αυτό διότι από βρετανικής πλευράς εκείνο το οποίο διαμηνήθηκε με αυτά, αν θέλει, στα πρόδρομα μπορώ να τα χαρακτηρίσω εγώ, μηνύματα του εκπροσώπου του Ρίσι Σούνακ, ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του νόμου. Η συζήτηση αυτή καθεαυτή διεξάγεται και ως διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία και στο Βρετανικό Μουσείο. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ήδη λαμβάνουμε εικόνες και αναφορές από τα βρετανικά μέσα και ειδικά από το BBC, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιείται μια πολύ κριτική, και αυτή είναι η ποιητική έκφραση που χρησιμοποιώ, στάση απέναντι στην κίνηση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα μια πολύ θετική άποψη της κοινής γνώμης στη Μεγάλη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών, συν το γεγονός. Για το δανεισμό, όχι την επιστροφή. Για την επιστροφή, γιατί... η κοινή γνώμη, λέω. Ναι, η κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία. Που γινόταν με τους υπευθύνους του Βρετανικού Μουσείου, ήταν για το δανεισμό. Η κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία ακριβώς υπέρ της επιστροφής. Και επίσης είχαμε και το περιστατικό με την κλοπή αρχαιοτήτων από το Βρετανικό Μουσείο και την απομάκρυνση του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, όσο και ήταν αδιανόητη και χαρακτήριστη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού να ματαιώσει συνάντηση με προσκεκλημένο του που είχε πάρει την έγκριση για την επικοινωνία, η φράση «εκλάπησα», η δομένη από βρετανική πλευρά, ηχεί περίεργα, διότι το βρετανικό επιχείρημα είναι ότι ο Λόρδος Έλγιν τα αγόρασε από την κρατική οντότητα που τότε ασκούσε κυριαρχία στο έδαφος που βρίσκονταν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, εκείνο το οποίο μεταδίδεται από τα βρετανικά μέσα και ενδεχομένως να απικεί και τον λόγο της ακύρωσης, δεν αφορά τόσο στο ρήμα «εκλάπησαν» όσο στην παρομοίωση. Αυτή είναι η οποία αναδεικνύεται για την Μόνα Λίσα. Και θυμίζουμε επίσης ότι στο βρετανικό οικοσύστημα υπάρχει μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και ενδεχομένως αυτή η θεώρηση να στοιχειοθετείται και από το δίκαιο, το νομικό δίκαιο, το οποίο συνοδεύει αυτές τις συζητήσεις, διότι ο διαμελισμός, ο διαχωρισμός και το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός είχε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία προφανώς καταρρίπτει και τα επιχειρήματα της βρετανικής κυβέρνησης. Πάντως, να ολοκληρώσω, παρά τον επικοινωνιακό θόρυβο που σηκώθηκε, θα έλεγα ότι πολιτικά δεν είναι καν τρικυμία, είναι ένα ρύπισμα του νερού. Αν ληφθεί υπόψη και το πολιτικό βάρος που έχει η μετα-Brexit Μεγάλη Βρετανία και κυρίως ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Σούνακ, που είναι πολιτικά ετυπωθάνατος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολιτικά τελειωμένος. Εξάλλου, τον πρόεδρο των εργατικών. Να προσθέσουμε βέβαια ότι το 2024 είναι μια εκλογική χρονιά για τον Ρίσι Σούνακ και μόλις τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε μια πολύ βαριά ήττα σε επαναληπτικές εκλογές που έγιναν σε δύο περιφέρειες. Γιώργο, να σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παγκοσταντίνου, να έρθουμε να τα συζητήσουμε. Είπε κάτι σημαντικό ο Γιώργος, του σχολιάσει και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ο Ρίσι Σούνακ πάει για μια σφοδρή ήττα. Θα έλεγε κανείς, εντάξει, για δημοσκοπήσεις μιλάμε, θα μας τα πει ο κύριος Ζούπης, ότι η εικόνα είναι ότι ουσιαστικά είναι ένας ήδη απερχόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος δεν μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον τουλάχιστον τις σχέσεις των δύο χωρών. Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, βλέποντας στην Μεγάλη Βρετανία σήμερα τον Keir Starmer, δηλαδή τον πρόεδρο των εργατικών, γιατί ο Ρίσι Σούνακ είναι στους Τόρις. Ουσιαστικά βλέπει με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα κύριε Ζούπη, τον επόμενο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό, γιατί εσείς διαβάζετε δημοσκοπήσεις γενικότερα, είναι δεδομένο και κλειδωμένο, αλλά ο κύριος Διαμαντόπουλος λέει ότι είναι μια τελειωμένη περίπτωση ο Σούνακ. Ο κύριος Διαμαντόπουλος έχει απόλυτα δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν διαφορά που φτάνουν και ξεπερνάνε καμιά φορά το 20% στη Μεγάλη Βρετανία. Ο κύριος Σούνακ είναι σε αποδρομή που λένε. Έχει ανατραπεί ποτέ διαφορά σε τόσο λίγο χρόνο? Όχι, όχι. Δηλαδή πάνε σε μια ήττα πολύ μεγάλης έκτασης με την κυριαρχία των εργατικών, οι οποίοι σημειωτέων και ο πρόεδρος ο καινούριος των εργατικών και οι εργατικοί έχουν μια πολύ πιο θετική στάση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Λέει ο κ. Στάρμερ ότι τουλάχιστον διακηρυκτικά ότι δεν θα εμποδίσει. Ναι, δεν θα εμποδίσει. Διακηρυκτικά λέμε τώρα και πάντα χωρίς να έχει αναλάβει. Και προεκλογικά, όπως λέγαμε. Και προεκλογικά. Δεν είναι καθοριστική η ελληνική ψήφος στη Μεγάλη Βρετανία ώστε αυτό να καθορίσει. Πιο πολύ εγώ θεωρώ ότι ήταν εισαγγελέας και έχει μια αντίληψη της δικαιότητας και θέλει να δείξει ένα νέο πρόσωπο των εργατικών. Ναι, αλλά άμα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η βρετανική κοινή γνώμη είναι υπέρ της επιστροφής. Ναι, δεν νομίζω όμως ότι αυτό καθορίζει. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν νομίζω ότι αυτό καθορίζει την ψήφο. Πιο πολύ θα σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι μειοψηφούντες οι εναντιούμενοι, αλλά πιο φανατικοί. Οι άλλοι απλώς διέκυνται θετικώς. Είναι άλλο. Κάτι. Διέκυνται. Είναι σημαντικό. Μόλις τώρα βλέπω την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη στο tweet όσον αφορά την ακύρωση της επίσκεψης. Και ο κύριος Κασελάκης παίρνει το μέρος του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντας πως είναι ηθικό ζήτημα που αφορά την ξαδιάντροπη κλοπή πολιτισμικού πλούτου. Απαιτούμε λοιπόν σεβασμό από όλους στους θεσμούς και στα δίκαιά μας. Το τιμά, γιατί είναι λογικό, γιατί είναι εθνικό το ζήτημα. Δεν είναι μικροπολιτικό. Νομίζω ότι το τιμά. Και είναι μια πολύ σημαντική και σωστή δήλωση του κυρίου Κασελάκη. Αυτό έλειπε, να τσακώνονται οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί με τον Πρωθυπουργό για ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό και προφανώς όλοι τους μπορεί να διαφωνούν σε πολλά, σε αυτό συμφωνούν. Και μπορεί ο Κασελάκης να έχει άλλες αδυναμίες που έχουν ήδη φανεί, αλλά δεν έχει φανεί ότι έχει τη λογική του καθολικού όχι. Σε πολλά ζητήματα κουλτούρας, ρόλο αναπτυξιακού του κεφαλαίου, συνεργασίας των τάξεων, έχει ακολουθήσει μια μάλλον ασυνέχεια προς τον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των ιδεολογικών σπηλαίων, θα έλεγα. Άλλο το κάνει με λάθος τρόπο, χωρίς να σέβεται την κουλτούρα του χώρου του και με προσωπικές, κατά κάποιο τρόπο, αντιφάσεις. Αλλά πάντως έχει κάνει μια στροφή βασική. Αυτά τα ζητήματα στην ελληνική κοινή γνώμη, το ζήτημα για παράδειγμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο είναι πολύ έντονα κατά καιρούς στο δημόσιο διάλογο. Τώρα φλέγεται ο διάλογος γιατί έχουμε αυτή την ακύρωση από την βρετανική πλευρά και την ένταση και την αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ακύρωση αυτή από τον Ρίσι Σούνακ, από τον ομόλογό του. Επηρεάζουν την ελληνική κοινή γνώμη. Τη συζητάμε και όταν δεν είμαστε εν θερμό. Νομίζω ότι δεν απασχολεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Όταν τα θέματα βρίσκονται σε μια επικαιρότητα, μπορεί η κοινή γνώμη να τα παρακολουθεί. Προφανώς έχει θετική στάση υπέρ μιας λύσης. Πολύ περισσότερο αν ήταν επιστροφή. Συζητιούνται και άλλες πατέντες από ό,τι καταλαβαίνω και ενημερώνομαι. Αλλά ότι είναι το θέμα που καίει την ελληνική κοινή γνώμη. Δηλαδή, ακόμα και αν κατορθωνόταν το X, θα μετρούσε θετικά, αλλά δεν νομίζω θα μετρούσε καθοριστικά για την ψήφο. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι, συμφωνώντας και για τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Διαμαντόπουλο, να προσθέσω ότι μου έκανε εντύπωση το ρεπορτάζ ότι οι πρώτες αντιδράσεις και των ίδιων των βρετανικών μέσων ενημέρωσης είναι αρνητικές. Ξεκινώντας από το BBC, είναι αρνητικές. Και ξέρετε γιατί, κύριε Ζούπη, είναι λογικό να σου λέει δεν θες. Δες τον Πρωθυπουργό και πες στη συνάντηση ότι δεν θες. Το να ανακυρώνεις τη συνάντηση λίγες ώρες πριν γίνει, επειδή φοβάσαι ότι θα τεθεί το θέμα των γλυπτών, είναι φάουλ. Δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι προσβολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Προσβολή στο θεσμό είναι. Είναι προσβολή στην κουλτούρα της βρετανικής διπλωματίας. Και σε μια χώρα. Στην Βρετανία δεν το έκαναν ποτέ. Προφανώς. Εδώ είναι πρώτον ο θεσμός του Πρωθυπουργού πέρα και πάνω από τα πρόσωπα και είναι και η χώρα. Και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στη Μεγάλη Βρετανία, ακριβώς για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να μείνουμε σε όσα υπόθηκαν και έγιναν στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία προφανώς προκαλεί πολύ έντονη αντίδραση και από την ελληνική πλευρά. Πριν από αυτά όμως, και θέλω να ρωτήσω και τους δύο γι' αυτό, και από τη δημοσκοπική άποψη και από αυτή τη πολιτική ανάλυση, ο Πρωθυπουργός μιλώντας είπε ότι η μεγαλύτερη απειλή για μια κυβέρνηση στην αρχή της δεύτερης θητείας της, και αυτό αφορά και την εσωτερική ατζέντα, είναι ο εφησυχασμός. Θα ήθελα να το δούμε και μετά να συζητήσουμε πώς η κυβέρνηση επηρεάζεται από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που λέει ότι θα κάνει στη δεύτερη της θητεία και από ό,τι καταλαβαίνω δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά και στο ρεπορτάζ, θα τις φορτώσει αρκετά για το Δεκέμβριο προκειμένου να ολοκληρώσει ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων. The biggest threat for a government at the beginning of its second term is complacency. One could argue that after our resounding political victory, we would allow ourselves a moment to pause and bask in our own glory. That would be a big mistake. And I've made it also very clear to my team that I will tolerate zero arrogance or zero perceptions of political supremacy simply because the opposition is in complete disarray. Our biggest opposition are the real problems that we are faced with every day. For me, the most important message that I would like to communicate to you is our commitment to push forward with all the difficult and reforms that need to be implemented, even if those are perceived by some as being politically painful. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, δημοσκοπικά τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην έχει αντίπαλο στην αντιπολίτευση ακόμα, η οποία είναι σε μια φάση αναδιάταξη των διαναμεών της. Υπάρχουν ωστόσο μεταρρυθμίσεις, οποίες θέλει να βάλει μπροστά. Μία από αυτές έρχεται με το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει έντονες αντιδράσεις. Τι αποτύπωμα φαίνεται να αφήνει στην κυβέρνηση? Καταρχάς, να πούμε ότι με το 41% που πήρε η κυβέρνηση, πήρε μια εντολή να προχωρήσει αλλαγές. Δηλαδή, υπήρχε ένα αποτέλεσμα που έλεγαν οι πολίτες, αυτά που είπες και τα λοιπά, προχώρα. Δεν ξεκίνησε καλά, μεσολάβησε ένα προβληματικό καλοκαίρι, δεν της κόστισε άμεσα, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Ο μέσος όρος που έβλεπα των 5 δημοσκοπήσεων, την εμφανίση του 39 βγαίνει ο μέσος όρος, να ξέρετε, των 5 δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να κρύψει προβλήματα που υπάρχουν. Είναι και κοντά στις εκλογές, είναι σε μία αναμονή οι πολίτες, αλλά η αξιολόγηση του έργου ήταν στο 29% στη τελευταία έρευνα που κάναμε. Ακριβώς εδώ. Όσο θυμάμαι, από όταν κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις πρώτες εκλογές μέχρι τώρα, στη διάρκεια των 4,5 ετών είναι χαμηλότερη. Τις μεταρρυθμίσεις τις χαρακτήρισε δύσκολες. Ναι, θα σας πω. Αυτό έχει τη σημασία του, προφανώς, ναι, όταν το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα, υπάρχουν δύο τάξεις θέματα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έχουμε μία τάση στην Ελλάδα, θέματα τα οποία λύνουν κάποια ζητήματα, να τα ονομάζουμε εξορισμού μεταρρυθμίσεις. Καταρχάς, είναι θέματα που πρέπει να τα λύσει μια πολιτεία, να τα διαχειριστεί. Και υπάρχουν και άλλα που πράγματι είναι μεταρρυθμίσεις. Ναι. Αλλάζουν ριζικά θέματα, τους όρους που ασκείται η πολιτική. Το φορολογικό και στους ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσεται? Κατά τη γνώμη μου, σε θέματα διαχειριστικά δεν συνιστά το νομοθέτημα αυτό, όσο το ξέρω στο σύνολό του. Κάποια... Ναι, δεν είναι σαν το συνταξιοδοτικό. Η μεταρρύθμιση δεν είναι σαν το συνταξιοδοτικό. Δεν είναι. Γιατί λέω, τα βαφτίζουμε όλα μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Όμως έχουν σημασία και τα δύο. Γιατί δείχνουν διαχειριστική ικανότητα και δείχνουν και αποφασιστικότητα να προωθείς. Τώρα, η εμπειρία που είδα εγώ με βάση το φορολογικό, ας πούμε, να πιάσουμε ένα θέμα, είναι ότι στις δημοσκοπήσεις στην κοινή γνώμη δεν αντικατοπτριζόταν αυτό το καταλυτικό που φαινόταν από τις πρώτες αντιδράσεις. Δηλαδή, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που ήταν πιο ισορροπημένες, ας πούμε στην Opinion Poll, ήταν περίπου τότε στην κοινή γνώμη περίπου μία ή άλλη, με ένα ελαφρύ προβάδισμα αυτών που είχαν μια αντίθετη άποψη. Άλλες δημοσκοπήσεις δίναν ένα σαφές, τουλάχιστον στην κοινή γνώμη και στους ελεύθερους. Τι κατά τη γνώμη μου θα επιδιωχθεί? Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον εκτιμά ότι γι' αυτόν, με βάση αυτά που έχει υποσχεθεί κιόλας, είναι μονόδρομος να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές και θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει άρα τις εξαγγελίες του, αλλά και να αλλάξει την ατζέντα, συζήτησης. Ξέρει ότι μπορεί να έχει απώλειες, όμως θα επαναδιαταχθούν οι διαχωριστικές γραμμές, μάλιστα, επί των θεμάτων της πολιτικής. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα, γιατί τώρα δόθηκε από το BBC. Ο κύριος Σούνακ συνεχίζει τις απρέπες, διότι πρότεινε, λέει, να συναντηθεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό. Καλά. Και βεβαίως το απέρριψε η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά, εντάξει, κινείται θεσμικά, θα μπορούσε, λέω, θα μπορούσε, αλλά είναι κυβέρνηση που να το κάνει. Να πει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει συναντηθεί ήδη με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον πρόεδρο των εργατικών, γιατί αυτό έχει γίνει κιόλας. Είναι θέμα χρόνου ο Σούνακ να μην είναι πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, κύριε Διαμαντόπουλε, για πείτε μας λίγο εσείς πώς το βλέπετε αυτό το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων? Γιατί ο κύριος Ζούπης θα συγκρουστεί. Βλέπω 4 μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες δεν είμαι σίγουρος ότι όλες είναι στη θετική κατεύθυνση ή όλες γίνονται με τον σωστό τρόπο. Επιτρέψτε μου όμως προηγουμένως να πω, επειδή είδαμε το απόσπασμα του κυρίου Πρωθυπουργού που κατακεραυνώνει την αλαζονία, ότι ο ίδιος δεν το τήρησε πάντα. Όταν μίλησε για την αντιπολίτευση, ονομάζοντας την κόμμα Black Friday, και είμαι ο τελευταίος ίσως ύποπτος για φιλοσυριζαϊκό. Είναι λογικό αυτό που λέτε. Είναι λογικό. Ο προπάπους εκπλαγίου του σημερινού πρωθυπουργού, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είχε 223 βουλευτές, όταν το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης είχε 19. Αλλά ποτέ δεν μίλησε με έπαρση ή περιφρονητικά. Το αφήνω αυτό, έρχομαι λοιπόν στις 4 μεταρρυθμίσεις. Η μία είναι το φορολογικό. Εκεί νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει να το ξεδοντιάζει, διότι το ξεκίνησε με τρόπο ισοπεδωτικό και όχι επαρκώς ορθολογικό. Αντί να άλλα πράγματα, είναι γνωστό ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και οι μισοί ελευθεροεπαγγελματίες δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα. Αλλά αντί να λάβει υπόψη του πραγματικά αντικειμενικά δεδομένα, όπως την χρησιμοποίηση μισθωτής εργασίας από τον ελεύθερο επαγγελματία, αν είναι αυτοαποσχολούμενος ή ενεργοδότης, τα τετραγωνικά του χώρου του. Άλλος ένας ηλεκτρολόγος με 12 τετραγωνικά, άλλος με 60 σε άλλη περιοχή. Ναι. Αν είναι δικηγόρος, πόσες υποθέσεις έχει στο πινάκιο. Άλλο να έχει 10 την ημέρα στο Συμβούλιο Επικρατείας και άλλο 5 το χρόνο στο Ειρηνό Δικείο. Άλλο να έχει διαζύγια και άλλο να έχει συνέχεια. Πάντως, κύριε Διαμαντόπουλε, επειδή μετά έχουμε τις αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση, το τεκμήριο πλέον θα είναι για όλους μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να πει δεν βγάζω αυτά. Ήταν τόσο παράλογο αυτό που αρχικά ίσχυε. Ναι, αλλά και η λύση που δίνεται δεν είναι και τόσο καθαρή. Αφήστε με ολοκληρώσω, ακόμα δεν έχω. Το είπε στο Δημήτρη. Το λέω. Ναι. Όταν είναι μαχητό για όλους. Κοιτάξτε, ναι. Αλλά ειδικά η παναχώρηση αυτή είναι κραυγαλαία. Διότι στην αρχική διατύπωση των επιτρεπτών εξαιρέσεων, όπως έλεγα χαριτολογώντας σε κάτι συναδέλφου σας, συμφέρει κάποιος να γίνει διαρρήκτης. Αν δεν τον πιάσουν θα έχει τα κλοπημένα, αν τον πιάσουν θα έχει το αφορολόγητο. Δηλαδή ήταν τόσο αστείες οι κατηγορίες. Αν είναι δικηγόρος να γίνει δηληβεράς, ήταν μια επιθέση εδώ του κ. Τσακαλώτου. Ας αφήσουμε το αφορολόγικό. Για το θέμα του. Τον μεγάλο άρρωστο της Ελλάδας, τους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς, τη δικαιοσύνη, που ανακοινώθηκαν οι μεταρρυθμίσεις. Εδώ νομίζω ότι είναι άτολμες και δεν χτυπάνε εκεί που πρέπει να χτυπήσουν, δηλαδή στον καταλογισμό ευθυνών, στους επιλύσμονες των υποχρεώσεών τους Έλληνες δικαστές. Έχουμε από τους πιο ψηλούς δικαστικούς πληθυσμούς στον κόσμο σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων μας και είμαστε τρίτοι από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Και δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δηλαδή, ποτέ από συστάσεις του ελληνικού κράτους το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας, που κρίνει τους δικαστές που δεν δικάζουν σωστά. Δεν έχει καταδικάσει ποτέ κανέναν, τα βρήκε όλα σωστά και με τον περιβόητο εσωτερικό έλεγχο που κάνουν, ποτέ κανείς δεν απομακρύνθηκε παρά μόνο επί Προεδρίας Μαρίας Γεωργίου, απειροελάχιστη για αδιανόητα πράγματα, όπως η τάδε Ειρηνοδίκης δεν πήγε ποτέ στο νησί που είχε τοποθετηθεί, ή ο άλλος δεν είχε εκδώσει απόφαση για 7 χρόνια. Αντί λοιπόν εκεί να μπουν ουσιαστικές κυρώσεις για τις προαγωγές τους, για 1002 γίνεται να αποτίθεται στο πνεύμα συντεχνίας. Για το φορολογικό θα ήθελα να πω ότι αυτό που το καθιστά ακόμα πιο δυσβάστακτο είναι ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιδίκασε τα τελευταία χρόνια 150.000 ευρώ αθρηστικά σε κάθε διπλωμάτη, κρίνοντας αφορολόγητο το επίδομα αλλοδαπής που είναι 10.000 το μήνα, ακόμη και στη Βηρητό. Και πιάνει τον μεροκαματιάρι του ταξιτζή που είναι ακινητοποιημένος 12 ώρες στον καύσωνα και του λέει: έχεις κεφαλικό φόρο. Λοιπόν, έρχομαι. Όχι, να τα πείτε απλά λίγο πιο σύντομα για να δούμε λίγο και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όσον αφορά τον πολιτισμικό φιλελευθερισμό, δηλαδή το γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων, εκεί νομίζω αναδεικνύονται οι αντιφάσεις. Το βλέπω ότι πηγαίνει πιο αργά αυτό, βέβαια. Ναι, και κυρίως θα αποσυνδεθεί αυτό το οποίο βρίσκει με τοπικά αντίθετη την ελληνική κοινωνία, την υιοθεσία από ομοφιλόφιλους, διότι εκεί δεν αφορά την ελεύθερη βούληση ενηλίκων, είναι και για παιδιά στα οποία μπορεί να έχουν κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι μια μεγάλη, είναι μια σύνθετη. Και αυτό το οποίο επικροτεί. Η υιοθεσία, άλλο η τεκνοθεσία. Η τεκνοθεσία είναι εξ αντικειμένου θα επιτρέπεται από τη στιγμή που νομικά ο γάμος θα υφίσταται. Σας λέω ότι δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Γεωργιάδης που είχαμε μια κουβέντα πριν από λίγο. Λέει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία αναφορά μέσα στον νόμο περί τεκνοθεσίας, από τη στιγμή που υπάρχει νομική κατοχύρωση του γάμου, η τεκνοθεσία είναι αποτέλεσμα. Γιατί ο νόμος δεν λέει απαγορεύεται η τεκνοθεσία ή η υιοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να διεκδικήσει, δεν ξέρουμε πόσες πιθανότητες, την τεκνοθεσία ένας που θέλει να κάνει μονογονεϊκή οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα βρει τόση εναντίωση που δεν θα με εξέπλητε να γίνει μια διατύπωση τέτοια που θα το αποκλεί. Και έρχομαι στην τελευταία και τελειώνω αμέσως. Εκεί πραγματικά νομίζω κινείται ρηξικέλευτα ο Πρωθυπουργός και βρίσκει πολύ μεγάλη εναντίωση από τον κύριο Σαμαρά. Είναι δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα. Είναι στο θέμα της προσέγγισης με την Τουρκία. Ο ένας λέει θα συζητήσω, ο άλλος λέει με πειρατές δεν συζητάμε. Ο ένας λέει Δεν ισχύουν και τα δύο, γιατί αν δει κανείς τι έγινε με το Σόλτς. Ναι. Και ο Σαμαράς και ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να συζητάμε, ναι, αλλά σε μια κατάσταση ναι, και με έναν προβλέψιμο ναι, αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι διαφωνούν. Ο σημερινός πρωθυπουργός. Απλώς δείχνει μια εικόνα. Αν μου επιτρέπετε, ο σημερινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη επώδυνες υποχωρήσεις. Ναι. Και όλος λέει όχι, ναι, πρέσπες του Αιγαίου. Είναι σταθερή θέση αυτή του κυρίου Σαμαρά. Την έχει πει κι άλλες φορές. Είναι σταθερή όμως και του κυρίου Μητσοτάκη. Και τολμώ να πω ότι είναι και οικογενειακή παράδοση. Διότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν υπέγραψε το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίες, που είχε τεράστιο κόστος πολιτικό, δημοσιονομικό, εθνικό. Εμείς δεν είμαστε βέβαια τώρα κοντά στον να υπογράψουμε κανένα σύμφωνο. Αλλά, ναι, νομίζω, έχω την εντύπωση και γι' αυτό πιστεύω έδιωξε και το δένδια και έβαλε τον Κεραπετρίτη υπουργό, ότι στο μυαλό του Μητσοτάκη είναι να πετύχει μία φόρμουλα εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου του Αιγαίου. Διότι υπάρχει κίνδυνος όταν κάποτε φτάσουμε εκεί, να μην είναι πλέον εξορίξιμος με όρους. Ναι, να μην είναι πλέον εξορίξιμος με όρους λοιπόν, δημοσιονομικά επωφελείς. Μια παρατήρηση να κάνω. Κοφτά. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τομείς. Καταρχάς, η εκτίμησή μου είναι ότι προσωπική. Ότι και το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει μια επιμονή. Νομίζω ότι, η βασική επιλογή είναι ότι ακόμα και αν κοστίσει στις ευρωεκλογές, ο κορμός αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, βαφτίστε τον όπως θέλετε, να το κάνουμε και μετά έχουμε και άλλα 3 χρόνια. Κύριε Ζούπη, νομίζω ο κύριος Μαρινάκης είπε σήμερα εντός τετραετίας θα έρθει. Εντάξει. Και υπάρχει και το θέμα. Ότι μπορεί να μπει στο σιτάρι. Δημοσιογραφικά το λέω. Μπορεί να μπει στο σιτάρι. Δεν το λέω προσωπικά με βάση τώρα. Μεταρρύθμιση συνολικά, συν το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και το θέμα του ΕΣΥ που είναι ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν. Τώρα, η κοινή γνώμη στις δημοσκοπήσεις, άμα βάζουμε ένα θέμα, έχω την αίσθηση ότι σαν να έχουν, ενώ για κάθε θέμα μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες παρατηρήσεις και αρνητικές παρατηρήσεις, λοιπόν, έχει σαπίσει τόσο η συζήτηση επί δεκαετίες τι θα γίνει με τη φοροδιαφυγή, που είναι, που τείνεται θετικά, προς ό,τι φαίνεται ότι αλλάζει την κατάσταση. Θέλω να μας δώσει ένα σύντομο ρεπορτάζ η Ελένη για να πάρω τα σχόλιά σας και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα ο κύριος Κασελάκης βγήκε και απάντησε σε αυτούς που μιλούν για μεγάλες και μαζικές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία με αφορμή την αποχώρηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε λοιπόν για μια προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και για δήθεν μεγάλη φυγή. Θα ήθελα να δούμε τι λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει η Ελένη πώς τα διαβάζει όλα αυτά που εξελίσσονται στο κόμμα του, το τελευταίο δηλαδή κύμα αποχωρήσεων, και αμέσως μετά να τα σχολιάσουμε. Το τελευταίο δεκαήμερο αποχώρησε από τις οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το 1,03% των μελών του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 152 email αποχώρησης και 758 νέες εγγραφές. Δώσε μας την εικόνα, Ελένη. Ναι. Τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα στον κύριο Κασελάκη λένε ότι πραγματικά οι αποχωρήσεις είναι λίγες μπροστά στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος. Δηλαδή, αν πάρουμε τις 50.000 μέλη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τους 150 που πήγαν και ψήφισαν, αλλά τα 50.000 μέλη, λένε ότι συνολικά είναι αυτοί που έχουν αποχωρήσει γύρω στα 1.000 άτομα, 1.000-1.500. Άρα είναι 3%, όχι 1 που είπε ο κ. Κασελάκης, γιατί υπάρχουν 3 τρόποι να ψεύδεται κανείς. Λέγοντας ψεύδι, κρύβοντας την αλήθεια ή κάνοντας στατιστικές. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Λέτε ψεύτη κατευθείαν τον πρόεδρο. Όχι, δεν είπα ψεύτη. Εκτός αν λέτε εμένα ψεύτη. Όχι, κυρία μου, είπα λοιπόν, ότι το 1% που λέει αναφέρεται στο 150. Όχι στο 50 που είπατε εσείς. Εγώ λέω. Πώς θα διανοούμε να σας πω ψεύτη. Είμαι 150, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, γιατί στις 150.000 οι 1.500 είναι το 1% που έχουν φύγει. Ναι, αλλά εσείς είπατε τις 50, άρα είναι 3. Εγώ έβαλα. Εγώ μίκρινα τον. Γιατί οι 150 ξέρετε ότι είναι τελείως συγκυριακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανένας ψεύτης. Όχι, αλλά οι 150. Κάνουμε μία συζήτηση με βάση κάποια σενάρια. Κανένας δεν είναι ψεύτης. Δεν είπα ψεύτη. Ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Κασελάκης. Είπα δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις. Λοιπόν, ψευδείς εντυπώσεις. Θα σας παρακαλούσα να με αφήσετε να τελειώσω το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν. Προφανώς το βάζει με γνώμονα τις 150.000 που πήγαν και ψήφισαν στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Εγώ λοιπόν λέω ότι ακόμα και με τις 50.000 που ήταν εγγεγραμμένα τα μέλη πριν γίνουν 150 και στις τελευταίες εκλογές, το ποσοστό είναι ένα μικρό ποσοστό. Αλλά μιλάμε για 1.000-1.500 άτομα. Στην πραγματικότητα, και αυτό πώς το μετράνε? Το μετράνε με βάση τα mail τα οποία έχουν φτάσει στη Κουμουνδούρου από τα στελέχη τα οποία αποχωρούν, ναι, και τα οποία ζητούν να διαγραφούν από το κόμμα. Μάλιστα. Δηλαδή, όσοι είναι, ναι, πάνε με την άλλη πλευρά, όσοι πάνε με την άλλη πλευρά, λένε θέλουμε να μας διαγράψετε πλέον από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να ανήκουμε. Άρα ο κύριος Κασελάκης κάνει και ένα, ας το πούμε έτσι, μητρό, όπως έκανε ο Μητσοτάκης, μέσω ΣΥΡΙΖΑ, για να βρει νέα στελέχη να τους αντικαταστήσει. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Λένε ότι έχουν φτάσει πάρα πολλά βιογραφικά. Η κυρία Βουτυράκου τα επεξεργάζεται. Γιάννα Βουτυράκου, καθηγήτρια ρομποτικής που κάνει τα think tank. Είναι στενή συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη. Τα επεξεργάζεται προκειμένου στη συνέχεια να περάσουν και από άλλα. Άρα θα αντικατασταθούν δηλαδή, από νέα στελέχη. Από νέα στελέχη, λένε κιόλας ότι, το είπε και ο κύριος Κασελάκης ο ίδιος, ότι πολύ σύντομα θα δούμε νέους ανθρώπους, νέα στελέχη, δηλαδή η γενιά των σαραντάριδων ίσως αντικατασταθεί και από κάποια στελέχη που θα είναι στη δική του γενιά των 35άριδων. Και οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν διάφορα... Όχι από με κομματικές περγαμηνές, αλλά επαγγελματικές και ακαδημαϊκές. Και την ίδια στιγμή να πω, Γιώργο, ότι τα στελέχη που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα έχουν μία συνεδρίαση μαζί με τα στελέχη της ομπρέλας, δηλαδή τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα. Προφανώς είναι η συνεδρίαση που είχαμε πει και την Παρασκευή, για να αποφασίσουν το όνομα το οποίο θα δώσουν στο νέα φορέα και τους δρόμους τους οποίους θα αναλάβουν. Να προλάβω να πάρω δύο σχόλια, αλλά πριν από αυτό να συνδεθούμε με τον συνάδελφο μας, τον Γιώργο Παγκοσταντίνου, για να μας πει για τις διαρροές. Έκανε μια μικρή αναφορά και ο Δημήτρης από τα βρετανικά μέσα και τι τελικά θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιώργο, καλησπέρα ξανά. Ναι, μέσω διαρροής της στο BBC η βρετανική κυβέρνηση, αφού επιβεβαίωσε την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρίσι Σούνακ, υποστήριζε ότι τελικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντά το αύριο το μεσημέρι την ίδια ώρα με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό, τον κύριο Όλιβερ Ντάουντ, κάτι το οποίο διαψεύδεται από ελληνικής πλευράς. Κυβερνητικές φυγές μετέδιδαν προς το ACTION 24 ότι αυτή η πρόταση απορρίφθηκε, ήταν αρνητική η απάντηση της ελληνικής αποστολής και σε κάθε περίπτωση επισπεύδεται προφανέστατα και το πρόγραμμα που... Επιστρέφει δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Επιστρέφει στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι διαπιστώνουμε, καταγράφουμε μια διπλωματική εμπλοκή που εξελίσσεται ενδεχομένως και σε διαμάχες. Μα Γιώργο, ήταν ακόμα πιο προσβλητικό. Η πρώτη προσβολή είναι ότι ακύρωσε την επίσκεψη και η δεύτερη προσβολή είναι ότι να δει τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν? Πήγε να διορθώσει μια διπλωματική απρέπεια, όπως μου έλεγε Δημήτρη πριν από λίγο, κυβερνητική πηγή, με μια ακόμη μεγαλύτερη απρέπεια. Το επόμενο στάδιο να δει την καθαρίστρια του 10 Downing Street. Να πάρουμε τα σχόλια τώρα για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Διαμαντόπουλο. Ναι, κοιτάξτε. Βλέπουμε ότι ο κ. Κασελάκης πάει να αυτούς που έβγαιναν να τους αναπληρώσει. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό? Και αυτοί που έβγαιναν θα πάνε καλά? Ο Κασελάκης είναι ένα υπερταλαντούχο άτομο. Ευνοήθηκε από τη διαφορά της λάμψης του σε σχέση με την κριζάδα των αυθυποψηφίων του και ουσιαστικά έκανε τις μόνες επιλογές που μπορούσαν δυνητικά να απογειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το βάρος που αποτελούσαν οι προσκολλημένοι, εντιμότατοι άνθρωποι, αγωνιστές αξιοπρεπείς, αλλά προσκολλημένοι στην αριστερά των σπηλαίων του 19ου αιώνα και στις αρχές της. Το έκανε όμως με τόσο αντιφατικό τρόπο, με τόσες αναιρέσεις, κάποτε με τόση έπαρση και με τόση άγνοια της συνείδησης του χώρου του οποίου ηγήθηκε, ανάλευε να ηγηθεί, χωρίς να τον έχει καταλάβει το χώρο αυτό, που νομίζω ότι μόνη επιλογή που έκανε, του εξυγχρονιστικού λόγου κτλ., ακυρώθηκε. Και δεν έκανε απλώς ένα εξυγχρονιστικό λόγο, ας πούμε, ταξικού συμβιβασμού με τους βιομήχανους. Πάει και μιλάει για την κοινωνία των οικοκυρέων και της λατρείας στον νόμο και στην τάξη. Λέτε τα κάνει απότομα με λίγο. Ναι, όχι, δεν έχει κατασταλάξει. Αυτή είναι η ρητορική του Παναγίτη Σαλδάρη και του Γεώργιου Βλάχου, των δύο ιστορικών φυσιογνωμιών του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της μικροαστικής δεξιάς, της πιο δεξιάς που είχε ποτέ ο τόπος. Αυτά λοιπόν τα σωστά του βήματα τα επωνομεύει. Με την απειρία του, με την απρονοησία του να συνθέσει, με την απρέπεια να... Οι άλλοι που έφυγαν θα πάνε καλά. Τσακαλώτος, Χαρίτσης, Αχτιόγλου. Η πείρα δείχνει ότι τα κόμματα εξ αποσχήσεως στην Ελλάδα δεν πάνε καλά. Αλλά υπάρχει μια μείζων, μια καθοριστική διαφορά. Τα κόμματα εξ αποσχήσεως, σχεδόν όλα, του Τσοβόλα, του Τρίτσι, του Κωστή Στεφανόπουλου, ήταν προσωποπαγή. Ναι. Αυτό δεν είναι προσωποπαγές κόμμα. Άρα μπορεί να πάει καλύτερα. Δεν θα το απέκλεια, γιατί είναι πιο κοντά στο κέντρο βάρους της συνείδησης του ΣΥΡΙΖΑ και επιπλέον έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα που δεν έχει ο κ. Κασελάκης. Δεν είναι, επειδή δεν μπορεί η επάπειρη δημοκρατία μας να είναι μονοπόδαρη και μονοπολική και πρέπει να βρεθεί κάτι, αυτοί μπορούν να συγκλίνουν με τον Ανδρουλάκη. Ο Κασελάκης δεν μπορεί για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Έχει και σελέκι του Πασόκ μέσα. Μάλιστα, κατανοητό. Συμφωνεί και με το δικό μου ρεπορτάζ. Κύριε Ζούπη, πείτε μας το δικό σας σχόλιο δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε τη ρελάντς Κασελάκη, αν γυρίζει δηλαδή το κλίμα και δημοσκοπικά, και την πορεία των προσώπων που, αυτό που μας λέει η Ελένη, αύριο θα έχουμε και επίσημα τον νέο τμηματισμό και με ρόλους και με. Αν πάρουμε τις 5 τελευταίες έρευνες, ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση μεσοσταθμικά βρίσκεται στο 13,5%. Ο ενιαίος πριν από τη διάσπαση, πριν από την απόσχεση. Πριν οι έρευνες που γίνανε μέχρι πριν μια εβδομάδα, οι 5 αλλεπάλληλες. Θα μπορούσε να αναμένει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια πτώση παρακάτω, θα το δούμε και στις επόμενες. Αν μη τι άλλο, νομίζω εγώ, με αφορμή τώρα τη δήλωση, θέλω να κάνω ένα σχολιασμό. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια φάση που η συζήτηση σούπα, μούπες, τόσοι φύγατε, τόσοι είμαστε πιο πολλοί, είμαστε πιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμείς είμαστε, δεν βοηθάει ούτε τους μεν ούτε τους δε. Δεν βοηθάει ούτε τον κύριο Κασελάκη να διαμορφώσει, να αξιοποιήσει τα συν του, να βρει το βηματισμό του, ούτε τους άλλους αποχωρήσαντες να εμφανίσουν ότι κάτι έχουν να πούν. Πώς πιστεύετε θα τους δούμε δημοσκοπικά? Κασελάκη και την πλευρά των διαφωνούντων. Εγώ είμαι κοντά στην άποψη του κυρίου Διαμαντόπουλου. Στην τελευταία έρευνα, το 56% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάσαμε εδώ έλεγε θα μπορούσα να το ψηφίσω. Το θα μπορούσα μέχρι θα το ψηφίσω απέχει έτη φωτός βέβαια. Όμως είναι πιο κοντά στη συνείδηση μεγάλου τμήματος ψηφοφόρων. Θα τσιμπήσουν και θα έχουν μια διπλή επίδραση που αξίζει να τη δούμε, πιθανά, ανάλογα με το μέγεθος της επίδοσης. Απ' τη μία κάτι θα κόψουν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτός είναι ο βασικός χώρος. Και κάτι θα πάρουν πίσω από αυτούς που έφυγαν για κουκουέ, λόγια. Και θα ανακόψουν πιθανότατα κουκουέ και ίσως ένα κομμάτι προς Πασόκ και θα κόψουν, αν μη τι άλλο, ίσως νέες ροές. Άρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέες καραμπόλες στους σχετισμούς δυνάμεων του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου κόμματος και το τι θα πάρουν το νέο κόμμα. Πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται νέες εκροές θα διακόψουν. Ναι, ή προς το Πασόκ. Ή και προς το Πασόκ. Και προς το Βαρουφάκι που τσίμπησε τελευταία κάτι λίγο. Όλοι τσιμπάνε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πέσαμε και πάνω στην επικαιρότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή του κ. Διαμαντόπουλου. Να είστε καλά, κύριε καθηγητή. Τιμή μου και ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Ζούπη για τη συζήτηση που είχαμε. Και τον κύριο Ζούπη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, Ζαχαρία. Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε έκτακτη σύνδεσή μας με τον κύριο Τάσο Χατζαλίου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ταξιδεύει πάντα με τον Πρωθυπουργό, ήταν και είναι και τώρα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο. Είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό και είναι το κατάλληλο.